θεωρώ να είσαι γεμάτο σαν άτομο. Και τούτο μπορεί να έρθει για τον καθένα διαφορετικά, για τον καθένα, γιατί για κάποια μάνα για να δει το παιδί να μεγαλώνει και να είναι τέλος πάντων υγιές. Όπως για τους δικούς μου γονείς που είναι τους κόφτει ο αθλητισμός και αν θα πάω παραολυμπιακούς, θέλουν να με βλέπουν υγιή. Για μένα είναι να κυνηγήσω το πιο δύσκολο πράγμα που μπορώ να φανταστώ για μένα τώρα, που είναι και να πάω παραολυμπιακούς. Και τον νιώθει με αγάμο να είμαι γεμάτος και φέρνει μου στιγμές ευτυχίας επειδή τον το ταξίδι έφερε με κοντά σε άτομα που εκτιμώ και έχω τους πολλά ψηλά τώρα και φίλοι μου. Και έρχονται τόσες στιγμές ευτυχίας. Γιατί, άρα εν τούτο μπορεί να λέω ότι ίσως ο καθένας να βρει το πιο μεγάλο βάρος που μπορεί να σηκώσει για τον κάποιο να νιώθει γεμάτος σαν άνθρωπο και η ευτυχία να έρθει μέσα από εκείνο. Ανδρέα μου, Ανδρέας Δουδαπάς, αθλητής, τριαθλητής, παρατριαθλητής. Ωραία. Καλώς όρισες στο podcast μας. Ουσιαστικά τώρα είσαι σε μια περίοδο που κυνηγάς αγώνες, μαζεύεις βαθμούς για να πιάσεις πρόκριση για παραολυμπιάδα, έτσι είναι? Έτσι είναι, αν και θεωρώ ότι η περίοδος που διανέμω είναι περισσότερο για να κερδίσω την εμπειρία που χρειάζεται και να βρω τις αδυναμίες μου. Ίσως θα ήταν σοφό εκ μέρους μου να λέω ότι κυνηγώ το άμεσα τώρα, επειδή ακόμα υπάρχει αρκετός δρόμος που διανύσω τέλος πάντων και να βελτιώσω αρκετά πράγματα για να πω ότι τούτος είναι ο στόχος μου, αλλά αυτός είναι ο τελικός στόχος. Τούτος είναι ο τελικός στόχος σε μια προοπτική, μπορεί να μένει είναι το 24, εννοείς μπορεί να είναι πιο μετά. Θεωρητικά ναι, αλλά θέλω να πιστεύω είναι το 24, επειδή το 28 φαντάζει πολλά μακριά. Αν και είμαι σε μια σχετικά νεαρή ηλικία, κάπως ξεφεύγει από τα όρια για ένα σπρίντερ τέλος πάντων τριαθλητή. Το πόσο χρόνο είναι να είμαι, νομίζω 36. Εντάξει, πόσο χρόνο είσαι τώρα, είσαι 28. Ναι. Έτσι για να πούμε λίγα πράγματα, γιατί ξέρω ότι θα μπορούμε να τα πεις. Ανδρέας, έτρεξε και στους αγώνες τους Παγκύπριους και ήσουν μες στην πρώτη πεντάδα. Στο σπριντ ήμουν εκτός, στο κανονικό Ολυμπιακό 10. Ωραία, αλλά μιλούμε για αθλητές οι οποίοι είναι μόνο από Κύπρο. Έχουμε και από Ρωσία. Ναι, είχαμε αρκετούς ξένους. Οι οποίοι, αν βάλουμε συνολικά τις κυπριακές συμμετοχές, είσαι μέσα στους ελίτ. Είσαι μέσα στην πεντάδα. Άρα μιλούμε για ανταγωνίστες αθλητές. Ναι. Αρτιμελής, εννοώ ότι είναι το παρατριάθλον, εσύ είναι κάτι over and above που είσαι. Ναι. Να λέω, ένα άκουσα στην Κύπρο κάποιον να ασχολείται με το τριάθλον με την δική μου τέλος πάντων αναπηρία. Αλλά ναι, αν και η αλήθεια δεν το σκεφτούμε, πραγματικά δεν το σκεφτούμε έτσι όταν πηγαίνουν αγώνες. Ίσως το σκεφτούμε μόνο για πρακτικούς λόγους του Ολύμπη και εκείνον είναι. Δεν μπαίνω καν σε διαδικασία να συγκρίνω. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Απλά ξέρω ότι όπως κάποιος έχει κάποια συγκεκριμένη φυσιογνωμία, έχω την και εγώ, αποδέχτηκα εντελώς είμαι τέλος πάντων. Άρα ναι, μπαίνω σε κάποια διαδικασία να συγκρίνω τον εαυτό μου. Εντάξει, το είναι mentality δικό σου, το οποίο είναι αξιοθαύμαστο, αλλά δεν συμβαίνει. Δεν σημαίνει ότι συμβαίνει πάντα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, απλά να σου πω τώρα, πώς πάει η φάση με τις προκρίσεις στους Ολυμπιακούς. Ξέρω ότι πάει με system point. Ναι, πάει με system point. Παρόμοιο με το τι έχουν οι elite, RNG, elite πλέον έχω δύο περίοδους και μια ήδη ξεκίνησε από ό,τι ξέρω. Εμείς έχουμε μια περίοδο που να μετράζει, θεωρητικά να ξεκινήσει του χρόνου τον Ιούνιο αυτή η περίοδος, να κρατήσει περίπου 11-12 μήνες. Και που γύρω στους 11-12 μήνες, καλύτεροι στους τρεις αγώνες, να βγάλουν κάποιους πόντους. Η πρώτη εννιάδα σίγουρα πάει παρολυμπιακούς. Πόσες θέσεις είναι? Είναι 9. Ακόμα είναι σίγουρο, αλλά θεωρητικά είναι 9 σίγουρες θέσεις που για μένα έχει κάποιες 18 slots που είναι κάπως ελεύθερα να διαλέξει η Παγκόσμια Ομοσπονδία Τριάθλου σε ποιες κατηγορίες είναι να πάνε και σε ποιους αθλητές να πάνε. Γιατί η SMN έχει 5 κατηγορίες οι άντρες και που για τα slots τέλος πάντων να τα διανέμουν όπως θεωρούν είναι οι πιο δίκαιοι και θα είναι απαραίτητα ίσες οι θέσεις για κάθε κατηγορία. Αναλόγως της ανταγωνιστικότητας της κάθε κατηγορία και τους αθλητές που υπάρχουν. Και αναλόγως και χώρας. Δηλαδή,
λογικό να πούμε ότι οι 9 πρώτοι που να μπουν συγκεκριμένες χώρες να μην τους πιάνουν όλους επειδή έχει 4 που την Αμερική να πούμε και να δώσουν προτεραιότητα σε κάποιες χώρες που έχουν σλότ. Ναι, η αλήθεια παίζει κάποιο ρόλο που, και ξέρω τούτον επειδή έπαιξα τον το χαρτί με τη μικρή χώρα τέλος πάντων για το Τόκιο για να πιάω κάποιον wild card τέλος πάντων. Mm-hmm. Αλλά χαμηλά στις προτεραιότητες τους. Περισσότερο θέλουν να δουν που υπολείπονται τέλος πάντων. Αν κάποιος είναι πολλά κοντά και μπορεί να προσθέσει τέλος πάντων σε ανταγωνιστικότητα της κούρσας, έτσι όπως έγινε την τελευταία φορά, mm-hmm. που επιλέξαν ας πούμε, κάποιον από τους 9 τέλος πάντων που επιάσουν, και έλεξαν τον 11ο στην κατάταξη, επειδή ενίκησαν τον 10ο αρκετές φορές τους τελευταίους αγώνες πριν να πάνε στο Τοκίο. Άρα λέω σου, τούτος είναι ο καλύτερος, αμέσως καλύτερος, και στείλαν τον Τζίνο. Άρα θεωρώ ότι είναι παραπάνω ανταγωνιστικά που το βλέπουν και που ναι. τον καλώς είσαι και ίσως αν κάποιοι παρόμοιοι πολλά της αναθλητές διαλέξουν την πιο μικρή χώρα. Ωραία, άρα θέλουν να έχουν έναν καλό, εννοείς ότι θέλουν να έχουν έναν καλό ανταγωνιστικό επίπεδο στους αγώνες. Ναι, ναι. Τους ενδιαφέρει τούτο, δεν τους ενδιαφέρει τόσο. Ναι, είναι ακριβώς wildcard όπως το είπα εγώ πριν, απλά είναι κάπως... Θέλουν να το κάνουν και ο δίκιο με το να έχουν και κάπως διαφορετική τρόπο να διαλέξουν τους αθλητές που να πάσουν. Επειδή κάποτε συμβαίνουν κάποια πράγματα, καταστάσεις όπως το COVID, ας πούμε, που μπορεί κάποιοι αθλητές να μην έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν σε έναν αγώνα τέλος πάντων. Τούτα όλα παίζουν τον ρόλο τους. Άρα περίπου μιλούμε για 14, ίσως 15 αθλητές που μπορεί να πάμε... Πιθανόν. Ένα λέω από 10 μέχρι 13 είναι το πιο πιθανό για την κατηγορία που είναι αντέρκεια ανταγωνιστική. Έχετε rankings, δηλαδή ναι, έχετε σειρά. Ναι, και ουσιαστικά είναι η παγκόσμια κατάταξη που υπάρχει τώρα, που τρέχει τώρα, και είναι η παραολυμπιακή κατάταξη που είναι να ξεκινήσει όταν να ξεκινήσει την περίοδο που να αποφασίσουν τέλος πάντων. Ωραία, είναι τα θεσινή σε τώρα στο... Τώρα, τον τελευταίο μου αγώνα είμαι 26. Αναμένω να αλλάξει πολλά τους επόμενους μήνες, επειδή κάποιοι αγώνες μου που πέρσι να σβηστούν, κάποιοι, ώσπου να κάνω το επόμενο μου αγώνα, κάποιοι να βγουν πάνω μου επειδή να πάνε αγώνες τώρα, κάπως να κατασταλάξει μετά τον Νιόβρη, θεωρώ τώρα. Η ερώτησή μου είναι πώς σας καλούν ή πώς διεκδικείς, πώς συμμετέχεις σε αγώνες, ας πούμε, κάνεις αίτηση, ας πούμε, ή θυκαλέουν κάποιους συγκεκριμένους για να πάει σε αγώνες να πιάσεις πόντους. Ναι, ήταν ίσως από τα πιο δύσκολα πράγματα του, επειδή ήθελα αρκετή υπομονή να μπω σε start list και πριν ακόμα να ξεκινήσει η διαδικασία για μετά start list πρέπει να γραφτείς, να αποδείξεις την αναπηρία σου. Για μένα είναι σχετικά απλή η αναπηρία μου, επειδή δεν είμαι αρτιμελής, αρκετά εμφανές, απλά ήθελα μια φωτογραφία online για να το επιβεβαιώσω. Mm-hmm. Anyway, να σε δουν όταν πάει στον αγώνα. Αλλά έχει πάρα πολλή δουλειά που μπορεί να κάνει με το ποδήλατο. Επειδή δεν υπάρχουν έτοιμες λύσεις τέλος πάντων για adaptations ναι. και έχουν κάποιες απαιτήσεις σαν παγκόσμια κατάταξη, το πώς είναι να στήσεις το ποδήλατο, αν είναι ασφαλές. Προδιαγραφές εννοείς που βάλουν. Ναι, να τα ελέξουν, ας πούμε. Τούτο παίρνει ειδικά αν το άτομο με στην ομοσπονδία που τα χειρίζεται τούτα, επειδή εκείνος που να τα χειριστεί άμεσα είναι πολλά τέλος πάντων hands-on on it, ας πούμε, να πάρει αρκετό χρόνο, επειδή είσαι πάεις, έρχεσαι με από άλλα αποδεικτικά και ξανά και ξανά. Και μετά που να τελειώσεις με τον ουλόν, ξεκινά ο αγώνας με ένα start list, που ουσιαστικά, επειδή είναι περιορισμένες οι θέσεις για κάθε αγώνα. Πόσες περίπου είναι, σε κάθε αγώνα που πάεις. Εξαρτάται με αγώνα από 10 μέχρι 15, να λέω, κάποτε είναι πιο λίγοι, πιο λίγες. Πάντα είναι περισσότερα άτομα που αιτούνται παρά τα άτομα που μπαίνουν μέσα. Ως τώρα τέλος πάντων είναι η εμπειρία μου τούτη. Πρέπει να ουσιαστικά πρέπει να παίξεις το χαρτί με τους πιο διάσημους αγώνες στην αρχή, ώστε να μπεις σε ένα αγώνα, να πιάσεις έστω λίγους πόντους, ώστε την επόμενη φορά να είσαι κάπως πιο ψηλά στην κατάταξη και να μπεις θεωρητικά μέσα. Με βάση κατάταξη μου θυαλέγουν. Ναι, ναι, δηλαδή να δω την ευκαιρία πάντα σε γιους που είναι πιο ψηλά στην κατάταξη να μπεις στον αγώνα. Okay. Που εντάξει, νιώθα μια μεγάλη αδικία στην αρχή επειδή, για τούτον. Λογικό. Πώς να μπεις μέσα, πότε να μου δοθεί ευκαιρία. Τώρα δεν το σκέφτομαι, και φαντάζομαι κάποιος άλλος στη θέση μου, αλλά έτσι είναι το παιχνίδι δυστυχώς. Και επίσης νιώθα μια μεγάλη αδικία επειδή τούτα όλα με πολλά άλλη βοήθεια τα κυνηγούσα τέλος πάντων. Δηλαδή
εγώ πλήρωνα τους πρώτους αγώνες, εγώ έτρεχα τα ποδήλατα μου, τους εξοπλισμούς μου, βοηθούσαμε τα άτομα τέλος πάντων μετά στην ομοσπονδία όσο γίνεται κάποια που θέλαν να βοηθήσουν. Αλλά ναι, τούτο το σύνολο μου λόγω, δεν πήρε να λέω δύο χρόνια περίπου να μπω κάπως σε μια κατάταξη για να μπαίνω εύκολα σε αγώνες. Ήταν δύο χρόνια που δούλευκες ουσιαστικά ως επιτοπλίστων μόνο σου, ναι. Ναι. Εννοώ ότι εκτός το αγωνιστικό κομμάτι και το οργανωτικό. Ναι, να λέω συγκριτικά, ας συγκρίνω τώρα πόσα άτομα έχω γύρω μου και που είναι αθλητές και προπονητές και άτομα που έχουν κάπως την έννοια μου και αν μάθουν κάτι, ξέρουν κάτι να με προσπαθήσουν να βοηθήσουν. Να λέω ναι, ήμουν σχετικά μόνος μου τότε. Okay, τώρα, ναι. Να μπω λίγο στο θέμα της κρατικής ενίσχυσης, βοήθειας κλπ. Πόσο κοντά σου ήταν και είναι η Ομοσπονδία. Καταρχάς, εσύ υπάγεσαι στην Ομοσπονδία Τριάθλου. Ναι, γιατί γνωρίζουν περισσότεροι ότι υπάγουμε στην Ομοσπονδία Τριάθλου και επίσης, σαν παρατριάθλητης, σε τέλος πάντων international level, υπάγουμε στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Τριάθλου και όχι στην Ολυμπιακή. Στην Παραολυμπιακή Επιτροπή, τέλος πάντων, η ΚΟΕΤ δική μας και την Παγκόσμια Παραολυμπιακή Επιτροπή. Και τούτο έχει μεγάλα gratifications που το λένε αλλού. Δηλαδή, διαφορετικό ο δρόμος πρέπει να πάω. Δηλαδή, πρέπει να πάω μέσω της Ομοσπονδίας της δικής μου, που να πάει μέσα στο World Triathlon πρώην ITU για να γίνει το πράγμα. Και τούτο παίζει κάποιο ρόλο, επειδή ας πούμε, μπορεί η ΚΟΕ να έχει πολλά και μεγάλο μπάτσο και μπορούσε να βοηθήσει πολύ περισσότερο. Ενώ η δική μας Ομοσπονδία, τέλος πάντων, με τα πιο μικρό. Ναι, πιο μικρή. Ήμουν εκτός χάρτη εγώ τα τελευταία δύο χρόνια από την Ομοσπονδία και από τον ΚΟΑ που διά τον μπάτσο της Ομοσπονδίας. Ήσουν και η δική μας Ομοσπονδία τα προβλήματα που είχαν τα τελευταία δύο χρόνια. Άρα, όλα ήταν γενικά κάπως. Μιλάς για τα προβλήματα της Ομοσπονδίας του Τριάθλου, τα γνωστά προβλήματα στην Κύπρο. Όσο δεν θέλαμε να βοηθήσουν κάποια άτομα στη δική μας Ομοσπονδία, δεν μπορούσε να προχωρήσει κάτι. Γιατί κάπως ήμουν μόνος μου, πάντων, και οικονομικά, και που θέμα ανθρώπινου δυναμικού. Ευελτιώθηκε λίγο η κατάσταση τελευταίως. Ευελτιώθηκε αρκετά, γιατί το μου κατάλαβα και εγώ ότι υπάρχουν άτομα που θέλουν να βοηθήσουν. Και κάπως τώρα δεν πήγαινε το νερό στα πλαγή. Απλά κάπως το σύστημα είναι στημένο για να βοηθά άτομα που ξεκινούν με το μηδέν. Ναι. Γιατί ένιωσα ότι αν δεν έκανα εγώ τους αγώνες και τις θυσίες που έκανα, τις οικονομικές και το από θέμα χρόνου. Δεν θα είχες την ευκαιρία. Δεν θα είχα ποτέ την ευκαιρία. Να παίρνει πάρα πολύ χρόνο τέλος πάντων. Ας πούμε, εγώ στον πρώτο μου αγώνα δεν έπιαγα βαθμούς επειδή ήμουν εκτός, έκανα κάτι λάθος και γίνηκαν disqualified. Φαντάζομαι αν πήγαινα με λεφτά του ΚΟΑ, μπορεί να μου ξαναδώσουν την ευκαιρία ή μπορεί να μου ξαναδώσουν την ευκαιρία μετά από αρκετόν καιρό. Ναι. Τα πράγματα είναι μέρος του αθλητισμού και ίσως ήταν πιο δύσκολο να τα εξηγήσω σε κάποιον που σε ένα γραφείο τέλος πάντων. Ναι. Που έχει την εικόνα βασικά. Ναι, αντιλαμβάνεται. Δηλαδή, ακόμα τώρα, αν με συγκρίνω ας πούμε, με τον πρώτο ή την πρώτη τριάδα, είμαι μίγια μακριά. Μπορεί για κάποιον να πιστεύει ότι είναι εύκολο να φτάσει. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Ναι. Δηλαδή, επειδή συγκρίνεσαι με ανθρώπους που μεγάλες χώρες έχουν ομάδες γύρω τους, και βλέπω το φαίνεται στις αποστολές που πάσχουν, μιλούμε για άλλα επίπεδα. Δηλαδή, εμένα, όπως είπαμε πριν, ο στόχος μου είναι να μπω Ολυμπιάδα, δεν το σκέφτομαι παρακάτω. Ναι. Ναι. Εγώ και το μπορώ να σου πω ότι, επειδή εντάξει, okay, είμαι και εγώ τριαθλητής, ξέρω πώς είναι να πάει μια αναποστολή στο εξωτερικό, ξέρω την ταλαιπωρία, ξέρω ότι πρέπει να κουβάλλεις ποδήλατο, πρέπει να πας να κάνεις τα registration σου, πρέπει να κάνεις το ένα, πρέπει να έχεις έννοια τη διαμονή σου, τη διατροφή σου, το να είσαι on time στον αγώνα, το να έχεις κάνει όλα τα logistics σωστά. Ναι. Και πόσο δύσκολο σου ήταν ή μάλλον πόσο τούτο το βάρος το ένιωθες ιδιαίτερα στις αρχές που δεν είχες έναν ιδιαίτερο support. Ήταν αρκετά, να λέω ότι ήταν. Κάμα πέντε αγώνες μόνος μου έτσι, κυριολεκτικά μόνος μου ενώ πρακτικά πήγαινα μόνος μου τους αγώνες, τουλάχιστον τους πλήστους τους πέντε και οικονομικά μόνος μου. Και ενώ λέω οι πρώτοι δυο-τρεις αγώνες δεν το νιώσα τόσο, επειδή απλά είχα τον ενθουσιασμό των πρώτων αγώνων. Ναι. Και είχα μια αποφασιστικότητα, τέλος πάντων ένα θράσος που ίσως εγκουβαλώ τώρα, επειδή κάπως δεν θα λέω ταπεινώθηκα, απλά ήρθα πιο κοντά στο πραγματικότητα. Απλά εντάξει, όσο
ο ενθουσιασμός ήταν χρήσιμος, εντάλεγα, αλλά όσο περνούσαν οι αγώνες, ένιωθα το βάρος του μόνος μου. Πέρα πολλά πράγματα που είσαι χειριστής. Έχει μια διαδικασία, ο αγώνας είναι ουσιαστικά τρεις μέρες πριν και έχει διαδικασίες, δηλαδή πρέπει να πάνε να σε δουν, να σου εξετάσουν το ποδήλατο, να πιάσεις τα race kit που πριν. Τούτα όλα, logistic είναι δύσκολο, επειδή πρέπει να σκεφτείς ένα ξενοδοχείο και να σου λένε πήνε πια το race kit που είχαμε. Εντάξει, πώς είναι να πάεις. Εγώ αυτό δεν είχα. Δεν οικιάζα. Έπαιρνα και στο λεωφορείο των αγώνων. Το λεωφορείο των αγώνων ξεκινά από την ώρα. Να πάεις να στήσεις με το ποδήλατο, με τσάντα. Μετά να πάεις, να περιμένεις στη σειρά τόσες ώρες με μια βαλίτσα πάνω. Να λέω ότι έφτασα και χαμηλά σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θυμούμε τον τελευταίο μου αγώνα πέρσι του 2021 στην Πορτογαλία, που πήγα κάπως αναγκαστικά απλά για να διατηρήσω λίγο την κατάταξη μου. Mm-hmm. Θυμούμε, έχασα το λεωφορείο επειδή αρχίσαν τέλος πάντων για μέσα στα γραφειακά να μου δώσουν κοινά που έπρεπε. Και δεν είχα τρόπο να πάω πίσω στο ξενοδοχείο. Προσπαθούσα να καλούσω Uber. Είχαν έδου συνέχεια ενώ δεν έβρισκα Uber. Άρχισε να βρέσει. Επειδή σε ένα πάρκο που κάτω μια τέντα τέλος πάντων για να καλυφτώ και ήταν και κρυάδα, δεν ένιωθα αθλητής την ώρα. Την επόμενη μέρα είχα αγώνας. Πού είναι πιέν, εν τέλει είναι πιέν ούτε καλά αγώνας. Προφανώς. Γιατί η συγκέντρωσή σου δεν ήταν καλό. Ναι, έφυγε αντέχεια πάνω, γιατί ήταν μια ταλαιπωρία όλων το πράγμα. Φαντάζομαι ότι ανεθόρες σε άλλες αποστολές πρέπει να ελάλεσαι, ας πούμε, ακόμα παραπάνω ότι πού πάω, ας πούμε, μόνος μου, σαν την καλαμιά στον κάμπο. Ναι, νιώθω εδώ πολλά του τον. Εντάξει, δεν είναι ότι θέμα ζυγιάς, απλά... Δεν είναι ότι θέλω ότι έχουν γίνει, απλά θέλω να είμαι σε έναν κάπως επίπεδο που μπορώ να είμαι σε μια θέση πριν τον αγώνα που είναι κάπως δίκαιη, εμείς είμαι εκείνος, για να μπορώ να αγωνιστώ επίσης όλους. Δεν θέλω τα πιο ακριβά, τέλος πάντων. Απλά κάπως να νιώθεις ότι είναι επίσης όρος. Επίσης όρισε ο αγώνας που να έρθει, ναι. Την ώρα που να έρθει. Και γι' αυτό μου λέω να έχω και κάποιες απαιτήσεις τώρα. Δηλαδή, ευτυχώς δεν πήγα σε έναν δρόμο και μια κατάξυση τώρα. Και ναι, μεν ξέρω ότι είναι κάπως περιορισμένα τα πράγματα στην Κύπρο, αλλά τη στιγμή που έχω το στόχο, πρέπει να ζητώ πράγματα. Δηλαδή, ξέρω ότι πρέπει να ζητώ. Και τώρα φαντάζομαι, Τζον, που λες ότι τώρα έχει και τα μούτρα που λέμε, ναι, στην Κυριακή να ζητήσει. Έφτασε τότε η ώρα, ευτυχώς. Ευτυχώς άτομα που το καταλαβαίνουν και γι' αυτό που είπα και πριν, ότι κάπως εγγύλισε το νερό τώρα στο απλάκι και έρχονται κάποια πράγματα θεωρητικά, να δούμε. Νιώθω λίγο καλύτερα ψυχολογικά για το πράγμα, δηλαδή είναι ένα βάρος, ας πούμε, να ξέρεις ότι ο επόμενος αγώνας πρέπει να βάλεις εσύ λεφτά, πρέπει να κλείσεις εσύ όλα τα εισιτήρια, πρέπει εσύ να κλείσεις όλα τα ξενοδοχεία, τα logistics του PNL. Να έχεις την έννοια ότι έχω ολόκληρα checklist κάθε φορά που αγώνα, επειδή είναι τόσο πολλά πράγματα πρέπει να αναλάβεις αν πάεις μόνος σου, είναι overwhelming σαν αθλητής. Δεν με φαντάζομαι όλες οι υπόλοιπες ομάδες, οι αποστολές πρέπει να έχουν ολόκληρα crew, τα οποία έχουν συγκεκριμένα καθήκοντα, το κάθε ένας, άλλος για το ποδήλατο να αναλάβει, άλλος να κάνει τα logistics. Φαντάζομαι ότι είναι προπονητές, τα πάντα. Τούτο είναι κυριολεκτικά έτσι, επειδή έφτασα σε σημείο που η εμπειρία που είδα, ας πούμε, Αγγλία ήταν παρά τρία, που actually κέρδισε στο Τόκιο. Ήμουν σε αγώνα μαζί στην Πορτογαλία και κάποιος δημοσπονδία της πέρα παρέλειψε να πληρώσει το race fee και που πήγε να γραφτεί, τέλος πάντων, πριν τον αγώνα να πιέει το race kit, είσαι πάντως να πληρώθηκε το fee σου. Δεν είχε ιδέα ότι έπρεπε να πληρώθει race fee, επειδή ήταν τόσο hands off με τούτα τα πράγματα που δεν ήξερε καν, ας πούμε. Ήταν σε τούτον το επίπεδο και θεωρώ τούτον έτσι, επειδή ο αθλητής δεν πρέπει να ασχολείται καν με τα πράγματα. Ναι. Πρέπει να... Το κόστος ποιο είναι, ρε Ανδρέα? Ας πούμε, σε αρχές είναι τα κόστος είχες για να πάει σε έναν αγώνα. Εξαρτάται λίγο με το location, αλλά είναι, λέει, αν πάω μόνος μου με 1.200 ευρώ, αν πάω με σύνοδο που έτσι πρέπει να γίνεται, να λέω στα 2.000 ευρώ και κάπως εντούτα συντηρητικά 2.000 ευρώ για τα absolute basics, let's say. Για τις μεταφορές, διαμονές και διατροφή. Τούτο, ναι. Τούτο. Τα βασικά, ας πούμε. Και τα βασικά και τούτα χρησιμοποιάς τα logistics του αγώνα, επειδή σήμερα έχουν λεωφορεία για το αεροδρόμιο και προς.
προς το ξενοδοχείο, το ξενοδοχείο στον αγώνα, που χρησιμοποιούμε, ας πούμε, κάπως του αγώνα που είναι τα πιο φτηνά. Mm-hmm. Το ιδανικό είναι να έχεις δικό σου αυτοκίνητο ή βάν, τέλος πάντων, να βάλεις πράγματα τους μέσα ή να έχεις την ελευθερία του χρόνου, να μην περιμένεις λεωφορεία κάθε φορά να πάει στον αγώνα, το που πάθαρε εγώ στην Πορτογαλία. Να μην τέλειπω. Είναι πράγματα σιγά σιγά που μπορείτε να προσθέσεις που κάνουν το ταξίδι πολλά πιο εύκολα. Πόσους αγώνες κάνεις στον χρόνο, περίπου, στο εξωτερικό? Να λέω τρεις. Άρα μιλούμε, μπορεί να θέλεις και μόνο στους 5.000, αν μαζί με συνοδό, να στείλεις τουλάχιστον 6 με 8.000 ναι. τους αγώνες. Που πλέον καλύφκου σου μέρος των εξόδων. Actually, τώρα πέρασε προηγούμενος αγώνας που ήταν στην Πολωνία στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ήταν ο πρώτος αγώνας που χορηγήθηκε από τον ΚΟΑ. Ο πρώτος αγώνας ήταν ναι, τώρα ο πρώτος αγώνας. Και θεωρώ ότι εντάξει, θεωρητικά οι άλλοι ηθικοί που έχω προγραμματισμένους για το υπόλοιπο της χρονιάς να πληρωθούν και γίνει. Το ότι πάει καλά είναι ότι ακόμα η Ομοσπονδία μας είναι συγχειρίστηκε από τα θέματα προς πάντων της Επιτροπής. Κάπως κι αν είναι έκτακτο τον κονδύλι, δηλαδή πρέπει να ζητήσω τα λεφτά έκτακτα κάπως τον ΚΟΑ για να έρθουν. Είναι μπήκε budget τέλος πάντων στην Ομοσπονδία που να κάνω τη ζωή μου και εύκολη για μένα, να με ζητώ κάθε φορά που να πάω αγώνα. Ναι. Το ενδεχόμενο να έχεις σπονσορά. Έψαξες το, υπάρχουν τα ενδεχόμενα, γιατί βλέπουμε ότι πολλές εταιρείες σπονσάρουν και αθλητές και ομάδες. Εσύ έχεις μια προοπτική να πάει και Ολυμπιάδα, δηλαδή μιλούμε για κάτι μικρό, ναι. Μιλούμε για κάτι μεγάλο. Έψαξες το που μόνο σου ή βρες κάτι ή ενασχολήθηκες καν. Σκέφτηκα το αρκετά, ένα έκανα κίνηση για να με ειλικρινείς αμέσως. Πολλή λογή. Θεωρώ ότι ένας μεγάλος είναι ο χαρακτήρας μου λίγο. Θα το λέω ότι είναι προτερήμα, απλά κάπως δεν μου φκένει να λέω να πας ζητήσω λεφτά. Ιδανικά στο μυαλό μου, όπως το έχω, είναι να νιώσει κάποιος ότι μπορεί να προσφέρω στον brand του τέλος πάντων ή στο κατάστημα του, να έρθει να μου πει εκείνος. Έτσι το έχω στο μυαλό μου. Και από την άλλη, δεν θέλω απλά να ζητώ απλά για να μου δώκουν ή να με λυπηθούν λίγο ή... Θέλω να νιώσω ότι είναι αποσφαίρος εγώ και εντάξει, στο social media μου είναι μεγάλο το presence μου, έτσι το σκέφτομαι. Ίσως επειδή είμαι και λογιστής και σκέφτομαι πιο οικονομικά, δηλαδή πρέπει να κάπως να δώκω πίσω σε εκείνο που να μου δώκει, ας πούμε. Ξεχωριστά λίγο. Ναι, λίγο εξίσωση για μένα. Ναι. Επίσης είναι το θέμα της Κύπρου, γιατί είμαστε ένα σχετικά μικρό marketing στην Κύπρο. Το marketing σε θέμα καταστημάτων ποδηλάτων ή άλλου εξοπλισμού τέλος πάντων που χρησιμοποιείται στο τριάθλον είναι τόσο εξελιγμένο. Ναι. Υπάρχουν κάποια καταστήματα σε φόρμα μεγάλα, αλλά θεωρώ περιορισμένα σχετικά το τι κάνουν σε θέμα διαφήμισης και marketing. Αλλά υπάρχουν, γιατί όσοι είναι μέσα στον χώρο, και εσύ και εγώ ξέρουμε ναι. καλά, ότι όντως υπάρχουν και καταστήματα και μάρκες ποδηλατικές και καταστήματα στην Κύπρο ποδηλατικά που σπονσάρουν αθλητές. Ναι, ναι. Δεν ξέρω ακριβώς τη φύση του σπονσαρίσματος. Φαντάζομαι απλά δύο προϊόντα. Έστω, αλλά, γιατί ναι. το ποδήλατο δεν το πληρώνεις εσύ. Δεν το πληρώνεις εσύ. Πληρώσα το εγώ, ναι. Το οποίο μάλιστα έχει και έναν εξειδικευμένο κόστος, έναν επιπρόσθετο κόστος λόγω της μετατροπής του. Ναι, υπήρχε πολλά. Είχε μεγάλη μελέτη πριν να πάω και διάλεξα το συγκεκριμένο ποδήλατο. Επειδή επέτρεπε μου να κάνω τις μετατροπές που να χρειάζεται για τους αγώνες που να τρέχα τέλος πάντων. Αν και οι αλλαγές φαίνονται πάνω στο ποδήλατο, υπάρχουν και μεγάλη μελέτη πίσω από το πράγμα. Ναι. Και για να είμαι και δίκαιος, τα παιδιά στο εγώ βοηθήσαμε πάρα πολλά βάσει τούτων. Και το θέμα του ποδήλατου κάπως. Φτάσαμε μέχρι Specialized και κάναμε μου κάποια ειδική έκπτωση είναι Specialized. Μικρή, αλλά έκαναμε μου εντελώς πάντων. Βοηθήσαμε τα παιδιά, στήσαμε το ποδήλατο, που ήταν, ήταν εύκολο πράγμα. Mm-hmm. Δηλαδή, τις μετατροπές που έγιναν πάνω είναι αρκετά εξειδικευμένες. Και να λέω και τούτο, και μέρος της δυσκολίας που να βρω χορηγό να σου πω για το ποδήλατο, είναι ότι δεν μου κάνει το πιο τίποτε ποδήλατο. Το συγκεκριμένο που έπιασα, το Specialized, το Shift, έχει το χρόνο τέλος πάντων για να μας αφήσει να μας επιτρέπει να κάνουμε τις μετατροπές που έγιναν. Ναι, πάνω στο, για να σε βολέψει πάνω στο. Μάλιστα. Αντρέα μου, θέλω να πάω λίγο πιο παλιά και να μου πεις πού είναι τα background έχεις αθλητικό.
Είναι από μικρός, ήμουν αρκετά θετικός. Δηλαδή, όπως είμαι όλοι μέσα στις γειτονιές. Ήμουν πάντα θετικός τύπος. Το ταξίδι μου πώς ξεκίνησε, ήμουν τετάρτη δημοτικού. Και όπως όλα τα αγόρια στην υγειά μου, ήθελα να παίξω μαπά. Προφανώς. Ναι. Και ξεκίνησα σε μια ακαδημία. Αλλά ευτυχώς είναι αλλαία. Κοιτάζοντας πίσω τώρα, είναι ότι σε σκέφτομαι που ξεκίνησα τις ακαδημίες και παίζα μάπα. Ήρθαν κάποιοι προπονητές του ACP στο δημοτικό μου και έκαναν μας κάποια διάφορα τεστ, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, προτέρεψα σε εκείνα και έπαινα, σταμάτησα το ποδόσφαιρο και έπαινα στις ακαδημίες του ACP που τότε, μέχρι το τέλος του δημοτικού. Οι ακαδημίες του ACP τι είναι, ουσιαστικά καμής διαφορά. Όλα τα αθλήματα για να δουν και οι προμηθευτές. Να κάποιος να εξελιχθεί και εσύ σαν μικρός και νομίζω να είμαι και πιο φαν, τέλος πάντων, ναι. Σαν μικρός για να σε κρατήσουν. Οι προμηθευτές βλέπουν που είσαι καλός και όταν πάει γυμνάσιο στέλνουν σε στον προμηθευτή που είναι εξειδικευμένος πάνω στο άθλημα που θεωρητικά ταιριάζει σου. Και έτσι έγινε και με εμένα. Και απλά ακολουθήσα μια πορεία, να σπέμπω, για το στίβο από το δημοτικό μέχρι σχεδόν που είναι τελειόφυτος. Είναι άλλη διαμόρφωση μου χαρακτήρα και είχα και ωραίες εμπειρίες. Κατάφερα να πάω τρεις φορές πανελλήνιους μαθητικούς αγώνες. Μια φορά παγκόσμιους μαθητικούς στο ανώμαλο δρόμο. Ανώμαλο. Ναι, ανώμαλο δρόμο. Ήταν δύο φορές πανελλήνιοι μαθητικοί στίβου. Μια φορά ανώμαλου και μια φορά το παγκόσμιο ανώμαλο. Ωραίες εμπειρίες. Ναι. Ήμουν δρομέας ουσιαστικά πάντα, ναι. Μεσαίων αποστάσεων. Κάπου όπως σχεδόν όλους τους αθλητές, τελείωσε το ταξίδι μου στην τρίτη ηλικίου. Για να πας σπουδάσεις. Ναι, υπήρχε πολύ πίεση τέλος πάντων για το διάβασμα και κάπου σταμάτησα το. Βιζένιωσα ότι εντάξει, το ταλέντο μου περίπου θα με φτάνε. Ίσως δεν μπορούσα να βάλω πιο μακριά, αλλά δεν μπορούσα να το ακολουθήσω πιο μακριά, τέλος πάντων, να πίνω διεθνείς αγώνες ή να πω εθνική. Μετά. Μετά το στρατό, στο στρατό επέλεξα να πάω στο ναυτικό, στην ομάδα υποβρύχων καταστροφών. Είχες background κολύμπιν καθόλου. Καθόλου. Πήγαινα λίγο που μικρός από την έθνη μου, εγώ δεν έχω αμνήσεις, απλά οι γονείς μου εστέρναν μετά με μικρός 34 χρόνια, απλά για να μάθω κολύμπιν, απλά ξέρα κάποιον κολύμπι τέλος πάντων. Δεν θα πνιγώ μου άμεση να είμαι στο νερό. Ναι. Ήξερα κολύμπι πολύ ελεύθερο, αλλά... τα βασικά. Βασική τεχνική. Ναι. Και για να μπω στα ΟΕΚ, αλήθεια είχαν τεστ και ήταν ένα που γίνα ήταν το κολύμπι. Και εγώ ήμουν κάπως... πήγαινα με μια τέλος πάντων άνεση ότι εντάξει, στη στιγμή που έχω το αερόβιο, να βγάλω το κολύμπι. Ευτύχε εν τέλει, αλλά υποτίμησα το επειδή ήμουν και άνθρωποι και συζητήσαν όλοι πόσους μήνες κολύμπι έκαναν πριν να προετοιμαστούν για το κολύμπι, ήταν 300 μέτρα. Και μου κάποιος εγώ, μίστερ, εντάξει, είναι κολύμπι. Αλλά εν τέλει, δεν είναι ότι ήμουν οριακά, εμπήκα, αλλά ίσως είχα παραπάνω confidence από ό,τι έπρεπε, ας τούτον. Και τότε για να δείξω ότι δεν ήμουν τόσο καλός κολύμπιδης. Και μπαίνοντας στα ΟΕΚ, αποδείχτηκε το επειδή είχε ένα άλλο, ας πούμε, τα πόνα πράγματα που δυσκολεύτηκα πραγματικά, σωματικά, αφκάλλουμε για το ψυχολογικό κομμάτι, εν το κολύμπι με τα πέδιλα και η άπνοια που με δυσκολεύσαν, ναι. Πάρα πολλά, που ήμουν κοντά στα όρια, τέλος πάντων, πρέπει να φτάσω. Όχι τα σωματικά, ενώ κυριολεκτικά κάποια όρια πρέπει να φτάσω, πρέπει να έβρεγα 50 μέτρα άπνοια και είχε κάποιους χρόνους που πρέπει να γαμίσει ένα κολύμπι με τα πέδιλα. Και το άθικο ήταν μόλις φορές που ναι, δυσκολεύτηκα αρχικά τέλος πάντων να φτάσω τα όρια που υπήρχαν. Ναι, ένα λέω ότι σαν διαθυντής δεν χρησιμοποιήσε μου ιδιαίτερα το ταξίδι μες στα όρια επειδή πολλά διαφορετικό το κολύμπι. Το μόνο που μου χρησιμοποιήσε να λέω πρακτικά είναι ότι η πρώτη φορά που κολυμπήσα σε λίμνη ήταν δύσκολο για μένα, επειδή ήμουν συνηθισμένος να κολυμπώ να με βλέπω κάτι, ναι, να είμαι όλα μαύρα. Επίσης και λίγο το φιλ του νερού, να λέω. Κάπως επειδή ξοδεύεις πολλές ώρες στο νερό, ήμουν πιο εξοικειωμένος με εκείνο, δηλαδή μπορούσα να καταλάβω λίγο ότι
τη σχέση του εσένα με το νερό, τέλος πάντων. Ναι. Και πώς να το διαχειριστώ. Γιατί ήταν με το παλεύκο, το εννοώ. Ναι, κατάλαβα. Είχα την σχέση με το νερό. Το τρίαθλον, πώς προκύψε. Το τρίαθλον. Προκύψε μετά το ατύχημα. Ναι, μετά το ατύχημα. Να πάω στο ατύχημα. Ναι. Για κάποιο λόγο δεν ξέρω, έθιμο, γιατί ήθελα να ξεκινήσω κολύμπι μετά το ατύχημα. Ίσως επειδή ήμουν πιο κοντά στο νερό τότε. Επειδή πάντα στο μυαλό μου είχα αθλητικούς στόχους. Επειδή ήμουν στο μυαλό να ξεκινήσω κολύμπι. Ξεκίνησα το κολύμπι, έκανα με τον Βασίλη τον Σκουρίδη για λίγο καιρό. Και κάπου ραμία γνώρισα τον Χρήστο, τον τωρινό μου προπονητή, τον Χρήστο Χρήστου. Ήξερα κάπως με την τριβή που είχαμε. Γνώρισα το τριάθλον. Ποδήλατο δεν είχες. Καμία σχέση. Το τελευταίο φορά που έκανα ποδήλατο ήταν πράγμα μου δημοτικό που ήταν μου στις γειτονιές. Κάπως έτυχε, είχα κάποιους φίλους όχι και είπα μου πάμε να κάνουμε ομαδικό τριάθλον. Είχε έναν αγώνα στο ΖΙ νομίζω που ήταν. Πήγα έκανα το τέλος πάντων. Αν και έκανα το ματικό που ήταν σκητάλι, δηλαδή έκανα μόνο το ένα κομμάτι, κάπως εμπήγε μου το μικρόβιο τότε, επειδή μου έφτιαγε από νερό και μπήκα μέσα στο transition και νιώθα ωραία, αλλά είναι ωραίο το πράγμα. Το δηλαδή, είναι τα ηλικία. Το συναίσθημα. 19-20, κάπου εκεί, ναι. Ήταν πολλά λίγο, γιατί θυμάμαι έπαθα το ατυχήμα τον Απρίλιο, κάπου το Σεπτέμβριο νομίζω, έκανα τον πρώτο μου αγώνα. Ναι. Τόσο σύντομα μετά που τα ήταν αρκετά σύντομα. Ήταν μέσα στον ίδιο χρόνο, από ό,τι θυμούμε. Ντρέ μου, το ατύχημα δεν τόλος έγινε, αν επιτρέπετε. Ήμασταν... Η εκπαίδευση των ΟΗ κρατά κάποιους μήνες. Υπάρχει ένας μήνας προεκπαίδευσης, περίπου ένας με ένα μισή μήνα. Δικαιώθανε τον μήνα και μετά ήταν οι 6-7 μήνες, θυμούμε καλά, που ήταν η κανονική εκπαίδευση. Και από τους 7 μήνες ήμασταν στην πρώτη τελευταία ημέρα. Ήταν Πέμπτη, θυμούμε. Την Παρασκευή μεσημέρι τελειώναμε. Και είναι η εβδομάδα που, τέλος πάντων, που περνούσαμε. Ήταν η εβδομάδα διαβίωσης, αν το θυμούμε σωστά. Και ουσιαστικά τι έγινε την εβδομάδα. Είναι ότι κάπως μας είχαν πεταμένους σε κάποιο χώρο, τέλος πάντων. Και είχαμε διάφορες αποστολές να κάνουμε την εβδομάδα με λιγοστό φαγητό. Και κάποιες άλλες ταλαιπωρίες που περνούσαμε. Και με τις ημέρες κάναμε και εκπαίδευση κάτω από τις αντίξιες συνθήκες στρατηγικής φύσης, γιατί είχαμε βολές και μια που γίνεται στις ασκήσεις, ως πάντων, ήταν να ρίξουμε χειρομφίδες. Είμαστε εκπαιδευμένοι που πριν να σύνομε χειρομφίδες, εκπαιδευτικές, ήταν η πρώτη φορά που σύνομε, ήταν να ρίξουμε... Φανικές. Κανονικές, τέλος πάντων. Ήταν και ο ίδιος χειρομβίων που ήταν σήμερα την ημέρα. Ήταν επιθετικές και αμυντικές. Είμαστε 13 άτομα τότε. Ήταν η σειρά μας, ήταν 13 άτομα. Και σήκαμε πολύ τις επιθετικές. Και ήρθε η σειρά για τις αμυντικές. Σήκαμε ένας-ένας. Νομίζω ήμουν ο προτελευταίος ή αντιπρότελευταίος, θυμούμαι. Ήρθε η σειρά μου αυτά να σήκω χειρομβίδαν. Και κάπως τα φέρνει τύχη, τέλος πάντων, που έπια μια ελαττωματική χειρομπίδα, που το πιο πιθανό δεν υπήρχε επιβραδυντικό μέσα. Και τι σημαίνει τούτο, σημαίνει ότι μόλις έφυγε από το χέρι μου η χειρομπίδα, εκράγηγε, επειδή ουσιαστικά δεν υπήρχε το επιβραδυντικό που να την έκαμε να εκράγει σε 4 δευτερόλεπτα, εκράγηγε αμέσως. Αφήνει περώνει δηλαδή και έριξε την και με το που την έριξε. Ναι, έφυγε και η δεύτερη ασφάλεια την ώρα πως απελευθερώθηκε από το χέρι μου, έφυγε. Επειδή κάπως ήμασταν σε αλόφων και συνάμεν τις κάτω. Έπαιξε. Είχα αντίληψη του τι έγινε περίπου την ώρα, ενώ ήξερα... Ήταν όλα φωλά, αλλά είδα λίγο το χέρι μου. Και μετά άκουσα τον γιατρό που έπιανε το ασθενοφόρο και είπε μίλησε για ακροτηριασμό. Εντάξει, την ώρα δεν μπορούσα να αντιληφθώ πλήρως, γιατί δεν πήγε πολλά μακριά ο νους μου. Ήξερα ότι έχασα κάτι, αλλά επειδή ο πόνος ήταν τόσο μεγάλος, ήταν αλλού η προσοχή μου, τέλος πάντων. Εντάξει, μετά ήταν
ήταν βάσανο, είδαμε πίνω πολλά περιγράφει πως τώρα, ήταν περίπου μια ώρα να φτάσω στο νοσοκομείο και είχα τις αισθήσεις μου μέχρι λίγο πριν από χειρουργείο, είπα μου λέει υποθυμίσα λίγο πριν από το χειρουργείο και να πω κάτι τώρα ότι μάλλον θα ζούσα εγώ, δεν ήταν οι σειράες μου και ο γιατρός, επειδή είχε γιατρόν και επειδή έπρεπε κάπως να σταματήσουν την αιμορραγία και επίσης να με κουβαλήσουν κάτω επειδή είμαστε μακριά από δρόμων. Ασθενοφόρο του γιατρού δυστυχώς δεν είχε τέλος πάντων κάποιο λειτουργικό για μένα. Περιμέναμε ένα ασθενοφόρο να έρθει κάπου στην περιοχή της Καλαβασού που ήταν κάπου πάνω στα βουνά. Θεωρώ ότι είναι αυτό που είμαι τυχερό και που έκρατε την χειροβία δεν είχα κάποιες άλλες μόνιμες βλάβες. Και επίσης που φτάσα σχετικά γλύωρα στο νοσοκομείο επειδή ήταν σχετικά κοντά το ασθενοφόρο. Ναι, εντάξει, μετά ήταν ένα ταξίδι αρκετών μηνών. Πόσο καιρό σου έκαμε να αρρώσεις? Ήμουν μια εβδομάδα στην εντατική. Μετά νομίζω άλλο δύο εβδομάδες ή τρεις στο χειρουργικό θάλαμο. Και μετά ήταν πολλές φυσιοθεραπείες. Ήμουν πολλά σφιχτός, θυμούμαι. Δηλαδή, έρχομαι σπίτι και ήμουν κάπως... Δηλαδή, είμαι 80 τώρα, δεν παίρνω ένα 60 σπίτι μου. Ήμουν τόσο σφιχτός που τούτα όλες τις βλάβες τέλος πάντων πάθαινε ο οργανισμός μου. Νομίζω ένα πράγμα που βοηθήσε το Κολύμπι είναι ότι βοηθήσε στην αποκατάστασή μου. Ψυχολογία σου, πώς είναι? Για κάποιον παράξενο λόγο, νομίζω επειδή ήμουν σε ένα... Το μυαλό μου ήταν σε mode... Όχι, να το λέω. Ήταν... Ίσως είναι λίγο δύσκολο να το εξηγήσω, είναι ότι το τρόπος που καταλάβαινα πράγματα τότε είναι ότι εντάξει, έτυχε μου τούτο, άρα πώς να αντιδράσω τώρα. Και τότε βοηθήσαμε απλά να αποδέχτηκα το πάρα πολλά γλυόρα. Γιατί θυμώ εξύπνησα στην εντατική και ήμουν κάπως ήρεμος. Ήξερα να μου είναι απόλυτα. Πολλά λίγο χρόνο μου έπειρε να το αποδεχτώ. Θυμούμαι, εντρέπουν παραπάνω για τα δόντια μου, επειδή είχα δύο δόντια. Φαίνεται ότι δεν είχα δύο δόντια μπροστά, παρά για το χέρι μου. Έτσι το είχα στο μυαλό μου τότε. Επειδή απλά αποδέχτηκα ότι ήταν έτσι. Ναι, νομίζω ότι ήταν το πιο σημαντικό, γιατί αποδέχτηκα το αμέσως και αρχίσα να δούλευκα. Γιατί θυμούμαι, ψάξαμε αμέσως για προσθετικό. Δεν πέρασες από το στάδιο της άρνησης? Όχι. Νομίζω... Να μην θέλεις να κάνεις κάτι που να μην θέλεις να ασχοληθείς με οτιδήποτε, να μην θέλεις να βγεις έξω, να μην θέλεις να πάεις για προπόνηση ύστερα από μερικούς μήνες, να μην κάνεις, δηλαδή να παραιτηθείς λίγο. Δεν πέρασες από το στάδιο. Όχι. Θεωρώ να... είναι κακό θεωρώ να πέρασες από το στάδιο, αλλά δεν το πέρασα για κάποιον λόγο. Ίσως κάποτε είμαι πιο διστακτικός για κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Δεδομένου της αναπηρίας μου, όχι επειδή έχω την αναπηρία, απλά άμα φορώ το προσθετικό, ας πούμε, και φορώ μακρομάνικο, ο περισσότερος κόσμος δεν το καταλαβαίνει ότι δεν είμαι αρτιμελής. Και είμαι κάπως... Δεν ξέρω πώς να το πω, τέλος πάντων, άμα φτάσει η ώρα ότι ίσως πρέπει να το πω επειδή να εμφανιστεί ανάγκη. Για να με φέρει και σε δύσκολη θέση τον άλλο. Δεν ξέρω πώς να αντιδράσει, δεν ξέρω όντως να το πω. Anyway, είμαι λίγο κλειστός σαν χαρακτήρας. Μου φτιάχνει τόσο φυσικό να μιλώ, να μοιράζουμε πράγματα, ειδικά με άτομα που δεν με γνωρίζουν τόσο καλά. Ναι. Ίσως μόνο εκείνον θεωρώ ότι υπάρχει μια τρίβη που μου δημιουργά η αναπηρία μου. Ναι. Εξεκίνησες μετά και είπες ότι ξέρεις, εγώ τώρα πλέον να μπω στο κομμάτι της προπόνησης και να όχι απλά να ζήσω, να πρωταγωνιστήσω. Δηλαδή, από την άποψη ότι εγώ πλέον, εντάξει, το μειονέκτημα που. Μειονέκτημα σε πολλά εισαγωγικά. Που μου άφησε το ατύχημα, εγώ είναι να το κάνω πλεονέκτημα για να κυνηγήσω μεγάλα πράγματα. Δεν το σκέφτηκα έτσι. Ακριβώς έτσι. Σκέφτηκα ότι, ας πούμε, πρακτικά στον αθλητισμό πήγα σε μια άλλη κατηγορία. Άρα, πρώτα να διεκδικήσω στόχους. Έτσι το είδα. Απλά είδα το σαν κάτι καινούργιο τέλος πάντων. Ναι, δηλαδή, και να λέω ότι δεν ξέρω τι είναι να κάνω, δεν μου σημαίνει το ατύχημα και ποιο τρόπο να τραβούσα, αλλά
ίσως ακούγεται λίγο τραγικό, ας πούμε, ή κωμικό τραγικό, αλλά έφερε μου πολλές ευκαιρίες το τι έγινε. Είναι τραγικό, ρε φίλε, αξιοθαυμάστο. Να σου το διαφοροποιήσω. Ποτέ δεν ξέρεις να πει η ζωή σου αν δεν είναι γίνοντας, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ίσως μήπως να ήταν χωρίς τούτον, επειδή απλά ήταν τούτον έγινε σε μένα. Ναι, απλά σκέφτηκα σαν κάτι καινούργιο. Θα το λέω ότι ήταν να το πάω κόντρα ή να αποδείξω κάτι ή τέλος πάντων. Απλά ήταν καινούργιο challenge, το σκέφτηκα. Εγώ πάντα, στην κουβέντα που λες, έχω έναν σκεπτικό μες στο μυαλό μου ότι η ζωή είναι ούλων δίστρατα και πάντα επιλέγεις να πιάσεις το έναν ή πάντα τυχαίνει να πιάσεις το έναν από τα δύο δρόμους ενός διχαλιού, ενός δίστρατου και δεν ξέρεις ποτέ να ήταν ο άλλος. Αν πιάνεις τον άλλο δρόμο, δεν ξέρεις σε το επόμενο δίστρατο που ήταν να πάει, στο επόμενο δίστρατο που ήταν να πάει και αλλάσουν τόσα πολλά, απλά είναι πολλά μεγάλο challenge και πολλά μεγάλο θεωρώ επίτευγμα να κάνεις support, να υποστηρίξεις το δίστρατο που διάλεξες. Ναι. Και να πεις ότι τούτον είναι και εγώ τούτον είμαι ok, γιατί στο άλλο μπορεί να ήταν κάτι πολλά χειρότερο. Ακριβώς, υπάρχουν πολλά άλλα στη ζωή και πάντα να υπάρχουν επιλογές να κάνεις. Ένα saying που ακούσα αρέσκει πάρα πολλά είναι ότι δεν μπορείς να επιλέξεις αν θα κάνεις κάποιες θυσίες. Απλά επιλέγεις τις θυσίες που να κάνεις. Ναι. Και τι εννοεί με το, γιατί ουσιαστικά όλοι έχουμε 24 ώρες και όλοι επιλέγουμε πώς να θυσιάσουμε τόσο λίγο. Δηλαδή πάντα να υπάρχει μια θυσία. Πρέπει να διαλέξεις ποια θυσία είναι τούτη. Άρα μπορείς, θεωρώ λίγο να είναι αντίον σου να σκέφτεσαι τι μπορείς να κάνεις διαφορετικά κάθε φορά. Δηλαδή πάντα είναι υπάρχει μια επιλογή. Οι οικονομολόγοι λέουν το opportunity cost του πράγματος. Δηλαδή το κόστος της ευκαιρίας που είναι διαλέξεις. Πάντα είναι υπάρχει το κόστος. Είναι βοηθητικό να σκέφτεσαι κάθε φορά τι είναι μπορούσες. Το τι μπορείς να σκεφτείς είναι ότι ίσως θέτεις ένα στόχο και παίρνεις κάποια βήματα προς τον στόχο και καταλαβαίνεις ότι ίσως δεν ήταν πιο σωστό στόχος για σένα, πρέπει να αλλάξεις. Σύνολο είναι ανοιχτό, δηλαδή μπορείς να κάνεις το πράγμα, επειδή πάντα γίνεσαι πιο σοφός όσο προχωράς σε κάποιο πράγμα. Και είναι αποδεχτό. Άρα μπορείς να αλλάξεις τις επιλογές σου κάπως με την θεωρία. Αλλά πιένεις πίσω να λες αν και το ένα και το ένα και το άλλο. Έναν όφελο. Ναι, όφελο. Ίσως μόνο το σύστημα σου να διαλέξεις που καλείς τις επιλογές σου ή τόσο να σκεφτείς για τις επιλογές σου, γιατί εσύ να γίνεις πιο σοφός για να κάνεις πιο σωστές επιλογές στο μέλλον. Ένα από τα πιο ανώφελα πράγματα νομίζω στη ζωή είναι να πηγαίνουν πίσω και να λέμε «Ρε, εν το κάμα τούτο» ή «Αν το κάμνα τούτο ήταν έτσι, αν το κάμνα τούτο». Τον το «αν το κάμνα» ή «αν έπιανα κάτι άλλο, έναν άλλο δρόμο» είναι πολλά ψυχοφθόρων και πώς το λένε, ανώφελο ουσιαστικά. Ακριβώς, να λέω ότι το πολύ η σκέψη προς τα πίσω είναι αθήγινο, να λέω. Όπως είπα, πρέπει απλά πίσω, πίσω στα συστήματα σου εσένα που σε κάνουν να φτιάξεις τις επιλογές, αν θεωρείς ότι ήταν σωστές και να τα βελτιώσεις σύνα, όχι τόσο τις επιλογές που έκαμε, επειδή κάποια πράγματα μπορείς να τα αλλάξεις που επέλεξες. Φίλε, θεωρώ μπροστά μου έναν άνθρωπο, τον οποίο τα ξεγνωρίζω σε χρονιά τώρα και μιλούμε πάρα πολλά συχνά, καθημερινά σχεδόν. Έχω μπροστά με έναν άνθρωπο ο οποίος νιώθει ότι η ψυχολογία του δεν επηρεάζεται αρνητικά από πολλά σοβαρά πράγματα. Και έχω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι έτοιμος να παλέψει με ό,τι συνθήκη και ό,τι δυσκολία του φέρει η ζωή, έτσι είναι. Ναι, σκέφτηκα εδώ πολλές φορές τα πράγματα μου ότι είχα σύντρο. Ίσως ότι πέρασα αρκετά πράγματα. Θα λέω ότι θεωρώ ότι θα ήταν σωστό εκ μέρους μου να πω ότι μου τύχει μπορώ να το αντιμετωπίσω επειδή κάποια πράγματα που μου τύχας ήταν αρκετά δύσκολα στη ζωή και ένιωσα ότι επηρεάσαμε αρκετά και φτάσαμε αρκετά χαμηλά και περιμένω τα πάντα από η ζωή τέλος πάντων αλλά τώρα να πω ότι δεν μπορώ να αντιμετωπίσω ότι μου έρθει. Τουλάχιστον να αντιμετωπίσω ότι σου έρθει από την άποψη ότι
θα κολώσεις να το αντιμετωπίσεις. Θα κολώσεις να δώσεις τον εαυτό σου για να το αντιμετωπίσει. Τώρα, αν θα το αντιμετωπίσεις θετικά, το αποτελεσματικό ή όχι, εξαρτάται από άλλους παράγοντες. Ναι. Ναι, θεωρώ ότι έχω τις κοκκίνες γραμμές μου, αλλά τα πλήστα πράγματα, και τώρα που παρελθόν μου το τι έκανα, μπορώ να αντιμετωπίσω σε θεωρητικό επίπεδο. Το τι κατάλαβα εγώ είναι ότι δεν ξέρεις, δεν αντιλαμβάνεσαι πώς να αντιδράσεις ή πόσο δυνατός είσαι τέλος πάντων, όμως να σου δείχνουν κάποια πράγματα. Ισχύει. Επειδή είσαι σε ένα state of mind τώρα, έναν ατύχημα, ένα κάτι απότομο που να σου στήσει στη ζωή, κάπως αλλάσεις σου την ψυχολογία σου. Δηλαδή ζω μια σχετικά άνετη ζωή και μπορεί αύριο κάτι να μου τύχει και να μέσω μια άνετη ζωή και να μπω σε έναν άλλο state of mind, πιο μαχητικό τέλος πάντων. Όπως ήμουν τότε στα ΟΕΚ που είπα σήμερα πριν, με βοήθησε να το αποδεχτώ γλύρω το πράγμα και να το αντιμετωπίσω. Νομίζω είναι τούτο που έχει να κάνει παραπάνω, ότι να είσαι έτοιμο να αλλάξεις λίγο το state of mind σου. Και εκτός που τα ΟΕΚ, και θεωρείς ότι ο αθλητισμός μπορεί να σου δώσει το state of mind. Ναι, θεωρώ ότι ο αθλητισμός που με βάλεσε τέλος πάντων τον τρόπο σκέψης και το χαρακτήρα που κουβαλώ τώρα είναι συνηθισμένο θεωρώ για το παιδί που ήμουν και τον έφηβο που ήμουν να κάνω τον αθλητισμό που έκανα. Επειδή θεωρώ ο κλασικός αθλητισμός είναι αρκετά δύσκολος. Γιατί, σκληρός. Ναι, σκληρός και έτσι κάτι απαραίτητα διασκεδαστικό. Είχα έναν αυστηρό προπονητή και έκανα μάθημα αντοχής. Δηλαδή ουσιαστικά προσπαθώ να εξελίξω την αντοχή μου κάθε μέρα. Ναι. Ήταν, εν το λες ακριβώς, ας πούμε, κάτι φαν ή κάτι που φαντάζεται ένα παιδί να γάμει, ένας εφήβος να γάμει. Σε ηλικία που οι υπόλοιποι έφευγαν μαπά και ουσιαστικά έπαιζαν ένα παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνεις σαν αθλητισμό. Ακριβώς. Και γι' αυτό πολλά λέει άτομα μου, Στίβον. Αλλά διαμόρφωσε με σαν χαρακτήρα και βοήθησε με, θεωρώ ότι να μπω στα ΟΕΚ και να τελειώσω τα ΟΕΚ και να αντιμετωπίσω το τι μου ήρθε μετά. Αλλά ήταν όλα ένα incremental, δηλαδή ήταν ο Ανδρέας που παίζει μάπα στις γειτονιές, ήταν ο Ανδρέας που ξεκίνησε στις ακαδημίες του ACP, ήταν ο Ανδρέας που έκαμε Στίβον και προαθλητισμό για λίγο καιρό, μετά πήγε στο στρατό, δηλαδή εξελίχθηκα σαν άτομο μέσα από τα πράγματα και έφτασα στο σημείο μου τώρα που λέω, ας πούμε, μπορώ να αντιμετωπίσω θεωρητικά τα πολλά πράγματα, πολλές δυσκολίες κάστες. Ανδρέα, θεωρώ δεδομένο ότι πάρα πολλοί κόσμος δεν έχει τον τρόπο σκέψης. Και θέλω, ας πούμε, τώρα να κλείσουμε λίγο τον κουβέντα, τον κεφάλαιο, με αν έχεις ένα μήνυμα. Ξέρω ότι είναι του χαρακτήρα σου να στέλνεις μηνύματα, ναι. Ούτε του χαρακτήρα σου να μιλάς, πώς το λένε, διδακτικά προς αλλούς. Ναι. Γιατί του ευκαινεί που μέσα σου χρειάζεται να το πεις. Ευκαινεί από τη ζωή σου. Ναι. Δηλαδή, ευκαινεί από τσιόν που είσαι, ευκαινεί από τσιόν που κάνει και οι άλλοι θεωρούν το και εισπράττουν το. Αλλά επειδή παραπάνω πολλοί κόσμοι, και ειδικά στο podcast σήμερα, εσύ ξέρει προσωπικά για να σε ζήσει και να πιάσει τα διδάγματα, μπορεί να του πει, ας πούμε, δύο πράγματα. Τα οποία μπορεί να του βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση στην οποία να βρεθούν και να δυσκολευτούν. Ναι. Να το πω έτσι, να πω το πιστεύω μου θεωρητικό που λειτουργώ εγώ κάθε μέρα και ίσως μπορεί να λειτουργήσει σαν, ξέρω εγώ, σαν κάτι εναχτήριο για να ξεκινά να σκεφτεί κάποιος τις επιλογές του και πώς να το σκέφτεται τη ζωή του. Το εξής εγώ, κάτι που κατάλαβα τα τελευταία χρόνια, είναι ότι ζω για να είμαι ευτυχισμένος, όσον τραγικό και ακούτε τούτο, επειδή εμπιστεύω στην ευτυχία. Δηλαδή, ναι, είναι σημαντική για μένα, αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι να κυνηγώ κάτι δύσκολο και να το καταφέρνω μόνο έτσι. Έτσι νιώθω γεμάτος στη ζωή μου. Είναι μέσα σε ευτυχία του. Ναι, μέσα από τούτο έρχονται και στιγμές ευτυχίας, αλλά η ευτυχία πάει και έρχεται κάθε φορά. Δεν μπορείς να είσαι ευτυχισμένος, ούτε να ουσία να είσαι ευτυχισμένος. Θεωρώ να είσαι γεμάτος σαν άτομο. Και τούτο μπορεί να έρθει για τον καθένα διαφορετικά, γιατί για κάποια μάνα για να δει το παιδί να μεγαλώνει και να τρως πάντων υγιές. Όπως για τους δικούς μου γονείς που είναι τους κοφτεί ο αθλητισμός και αν θα πάω παραολυμπιακούς, θέλουν να με βλέπουν υγιή. Για μένα είναι να κυνηγήσω το πιο δύσκολο πράγμα που μπορώ να φανταστώ για μένα τώρα, που είναι και να πάω παραολυμπιακούς. Και τον νιώθει με αγαμό να είμαι γεμάτος και φαίνεται στιγμές ευτυχίας επειδή το ταξίδι έφερε με
κοντά σε άτομα που εκτιμώ και έχω τους πολλά ψηλά τώρα και φίλοι μου και έρχονται τόσες στιγμές ευτυχίας. Γιατί, άρα εν τούτο μπορεί να λέω ότι ίσως ο καθένας να βρει το πιο μεγάλο βάρος που μπορεί να σηκώσει για τον κάποιο να νιώθει γεμάτος σαν άνθρωπο και η ευτυχία να έρθει μέσα από εκείνο. Για το δικό μου παράδειγμα, που, για να πω ότι εγώ ξεκίνησα το ταξίδι και έβλεπα τον εαυτό μου μόνο μου στο ταξίδι και τώρα βλέπω τον Ανδρέα και έχει μια ομάδα γύρω του, όχι γύρω του, ενώ είμαι μέλος μιας ομάδας από ανθρώπους που εκτιμά φανταστά και που θυσιάζονται αφιλοκερδώς για να με βοηθήσουν και έχω φίλους που δεν φαντάζομαι να έχω τώρα, φίλους άσχετους, φαινομενικά άσχετους, δηλαδή είμαι 28 χρόνια, έκαμε παρέα με άτομα 45 που νιώθω τόσο πολλά κοντά μου που θα το φαντάζομαι σαν Αντρέα, ας πούμε, πριν 10 χρόνια να κάνω παρέα και τόσο, να είμαι τόσο κοντά με ανθρώπους που είναι εκτός τέλος πάντων του κύκλου μου φαινομενικά. Και εν τούτο, που λέω και πριν, ότι διάλεξε εσύ το σταυρό σου και να έρθουν τα άλλα ούλα, έτσι το βλέπω. Αντρέα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ούλα που μοιράστηκες μαζί μας. Σκεφτόμουν σε μια φάση με στήριο, όπως μιλούσαμε, να σε ρωτήσω για χρόνους. Χρόνους πενταρκού, χρόνους δεκαρκού, χρόνους βατ, ποδηλάτου, αλλά νομίζω δεν θέλω να το χαλάσω. Δεν θέλω να αλλάξω το. Αντρέα, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία. Και... σου εύχομαι το όνειρο της Παραολυμπιάδας να γίνει πραγματικότητα το 24, εντάξει. Και μακάρι να βρεις και βοήθεια εκτός που την ομάδα σου, εκτός από την οικογένειά σου, εκτός από τους ανθρώπους που είναι δίπλα σου και πιο υλική βοήθεια για να κάνει τον το στόχο λίγο πιο εύκολο, λίγο πιο το δρόμο σου λίγο πιο βατό. Ναι. Γιατί τα υπόλοιπα όλων των πακέτων έχεις τώρα και με το παραπάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ για την ευκαιρία. Ήταν μια ωραία συζήτηση που απολαύσα εγώ. Ίσως κάπως βοηθήσαμε εμένα να οργανώσω λίγο τις σκέψεις μου, επειδή είχε αρκετό καιρό να τα σκεφτώ έτσι όπως τα σκεφτήκα τώρα. Ευχαριστώ για την ευκαιρία. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.